Λοιπόν, εγώ ειλικρινά ήρθα στην έκθεση και ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που είπα ότι αυτό που έχετε κάνει εδώ, κύριε Κουτσομάλη, είναι υπέροχο και πρέπει να πάει να το δει κι άλλος κόσμος. Κοντογλού, επιλέξατε αυτόν τον καλλιτέχνη και 100 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή. Ποια ήταν η σκέψη σας? Διότι ο Κοντογλού είναι από τις εμβληματικές φιγούρες της εποχής αυτής. Είναι ένας οξυδερκής καλλιτέχνης, ο οποίος εγκατέλειψε την πατρίδα του, δυστυχώς, έφυγε πρόσφυγας και η προσφυγιά του Κοντογλού δεν είναι γεωγραφική μόνο, είναι ψυχική. Ένας άνθρωπος με αυτές τις ευαισθησίες, όταν φεύγει από τον τόπο του, αφήνει τον εαυτό του εκεί. Λοιπόν, η έκθεση αυτή έχει το ιδιαίτερο ότι στοχεύει πέρα από το ότι είναι ένα επιτυχιακό γεγονός, έχει την ιδιομορφία να αντιπαραθέτουμε στο έργο του νεότερος καλλιτέχνης, αρχής γενομένης από τον Τσαρούχη, από τον Εγκονόπουλο, από αυτούς τους δύο επιφανείς που τους, από την πρώτη ώρα τους ενέταξε στο έργο του όταν έκανε τις υδατογραφίες στο σπίτι του. Στα Πατήσια. Το δεύτερο διόρυθμο είναι ότι ενώ είναι γνωστός ο Κοντογλου κατά το πλείστον στην οπτική μας αντίληψη, στην οπτική μας συνείδηση, είναι ως μόνο αγιογράφος, δηλαδή της λειτουργικής εικόνας, ενώ δεν είναι έτσι. Θέλαμε να δώσουμε επίσης έμφαση στο λαϊκό έργο του. Ναι. Η παρούσα περιοδική έκθεση είναι ένα εικαστικό αφιέρωμα στον Φώτη Κοντογλου, όπου μέσα από 7 ξεχωριστές θεματικές ενότητες αναδεικνύει το πολυσχηδής χαρακτήρας της τέχνης του. Υπήρξε εξαιρετικός αγιογράφος, αλλά όχι μονάχα, είχε ασχοληθεί και με τη συγγραφή λογοτεχνικών βιβλίων και με την εικονογράφηση αυτών, αλλά και με τις αγιογραφίες, τη λαϊκή παράδοση πάρα πολύ φυσικά και την ιστόρηση ναών. Σε κάθε μία από αυτές τις θεματικές ενότητες έχουμε εμβληματικά έργα του Φώτη Κοντογλου, τα οποία συνδιαλέγονται ή αν θέλετε αντιπαρατίθενται με έργα άμεσων ή και έμεσων μαθητών του. Στους άμεσους μαθητές του συγκαταλέγεται για παράδειγμα ο Γιάννης Τσαρούχης και ο Νίκος Εγκονόπουλος, αλλά και ο Ράλης Κοψίδης, ο Πέτρος Βαμπούλης, ενώ θα φτάσουμε μέχρι και σε σύγχρονους καλλιτέχνες, οι οποίοι ζουν φυσικά και οι οποίοι υπήρξαν μαθητές μαθητών του Κοντογλου. Ο Κοντογλου, όπως γνωρίζουμε όλοι, γεννήθηκε στο Αϊβαλί το 1895. Από πολύ νωρίς, από μόλις στην ηλικία των 2 ετών, έχασε τον πατέρα του, επομένως τον μεγάλωσε η μητέρα του μαζί με τον θείο του. Ξεκινάμε με την προσωπογραφία του στρατή Δούκα, του συντοποιητή και προσωπικού του φίλου από το Αϊβαλί, ο οποίος τον συνόδευσε στο Άγιο Όρος. Είναι μία από τις πλέον πρώιμες προσωπογραφίες που έκανε ο Κοντογλου και με την ιδιαίτερη προσφυλή τεχνική της μονοχρωμίας, η οποία ήταν πάρα πολύ συνήθεια στην αρχή της καλλιτεχνικής του πορείας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη θεματική ενότητα της έκθεσής μας, η οποία αφορά τους ήρωες και την μυθολογία. Τη θεματική αυτή μπορούμε να τη δούμε κυρίως μέσα από δύο εικονογραφικά προγράμματα. Αναφέρομαι φυσικά στην τοιχογραφία της οικίας του, την οποία φιλοτέχνησε ο Κοντογλου στα 1932 για το σπίτι του στην περιοχή της Κυπριάδου στα Πατήσια, αλλά και για τις τοιχογραφίες του Δημαρχείου Αθηνών, τις οποίες ανέλαβε να φιλοτεχνήσει και παρέδωσε το 1937. Στη θεματική ενότητα των ηρώων και της μυθολογίας συγκαταλέγονται και οι δύο τελευταίες παραστάσεις τις οποίες φιλοτέχνησε ο Κοντογλου και οι οποίες έχουν να κάνουν με τον αρχαίο κόσμο. Σε αυτή την πλευρά έχουμε την αρπαγή της νύμφης Ορίθιας από τον Βορέα, μια παράσταση η οποία συμπεριλήφθηκε επίσης στην τοιχογραφία στο Δημαρχείο Αθηνών, αλλά και την δική του εκδοχή σχετικά αναφορικά με το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα. Στη συνέχεια και από εκεί και πέρα, ο Κοντογλου αφιερώνεται και αφοσιώνεται αποκλειστικά στην θρησκευτική εικονογραφία. Σαν επιμελητής αυτής της έκθεσης. Εγώ είμαι επιμελητής αυτής της έκθεσης. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, υπήρχε κάτι από τον μυθολογικό σχεδιασμό ή από ένα δανεισμό έργο που δεν έγινε, κάτι δηλαδή που το είχατε σκεφτεί, ονειρευτεί, πώς θα γίνει όλο το στήσιμο της έκθεσης και κάτι που θέλατε και τελικά δεν πραγματοποιήθηκε? Γιατί ξέρουμε πάντα ότι αλλιώς σκεφτόμαστε, αλλιώς είναι η ιδέα και αλλιώς το τέλος, η ολοκλήρωση. Έτσι είναι. Αν υπάρχει κάτι που δεν έγινε, είναι ότι
Υπήρξαν καλλιτέχνες που διαρωτήθηκαν, ας πούμε, ορισμένοι, γιατί εγώ δεν μπορούσα να μπω εδώ. Α, ναι. Ναι, γιατί οι πιο προωθημένοι, ας πούμε, στο μοντερνισμό θα σας πούνε ότι έχουν επιρροές από τον Κοντογλου. Ναι. Ο Κοντογλου υπήρξε ένας άνθρωπος που άνοιξε άλλο τρόπο σκέψης και στην εικονογραφία αλλά και στη λογοτεχνία. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα βιβλία που έχει γράψει. Βρισκόμαστε στην τρίτη θεματική ενότητα της έκθεσής μας, η οποία αφορά προσωπογραφίες. Μάλιστα, η θεματική αυτή χωρίζεται σε επιμέρους υποκατηγορίες. Η πρώτη υποκατηγορία της θεματικής των προσωπογραφιών έχει να κάνει με την απεικόνιση Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ο Φώτης Κόντογλου υπήρξε απόλυτος γνώστης της δυτικής ζωγραφικής και των χαρακτηριστικών της και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο είχε την ευχέρεια, αν όχι να απορρίψει τη δυτική τέχνη, τουλάχιστον να την παραμερίσει. Ανταυτού, ο ίδιος θεωρούσε πάρα πολύ σημαντική την επιστροφή, θα λέγαμε, στην λαϊκή παράδοση και μέσα από αυτόν τον τρόπο θέλησε να αναβιώσει την νεοελληνική τέχνη. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν τον απέτρεψε από το να αντιγράψει κάποια δυτικά έργα, όπως στην περίπτωση του έργου του Πιέρο Ντελα Φραντσέσκα, αλλά ακόμα και στην περίπτωση του έργου του Δομενικού Θεοτοκόπουλου. Βρισκόμαστε στην 7η, την τελευταία θεματική ενότητα της έκθεσής μας, με την οποία θα κλείσουμε την ξενάγησή μας, η οποία αφορά την εικονογραφία, τις αγιογραφίες. Με τις αγιογραφίες είχε καταγίνει ο Κόντογλου ήδη από αρκετά νωρίς, από την περίοδο που ακόμα δούλευε και εργαζόταν στο Βυζαντινό Μουσείο. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της ιστόρησης εκκλησιών, η παραγωγή του εκτοξεύθηκε από το 1950 και μετά. Ως αφετηρία και στην παρούσα θεματική ενότητα, έχουμε πάλι ένα έργο του Κόντογλου και πιο συγκεκριμένα την πρώτη βυζαντινή εικόνα την οποία φιλοτέχνησε στα 1923. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Κορμά για αυτή την πάρα πολύ ωραία ξενάγηση. Αν και θα θέλαμε να πούμε πολλά περισσότερα, αλλά ο χρόνος για να μπορείτε να απολαύσετε κι εσείς ήταν λίγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά είμαστε στο Μουσείο Γουλανδρή, στην έκθεση του Φώτη Κόντογλου και η περίπτωση στους νεότερους. Πες μας κάτι, πείτε μας κάτι, κύριο Κορμά, που ίσως να μην μπορεί να το διαβάσει κάποιος, ίσως για τη ζωή του μάθαμε, για τα έργα του είδαμε, για το τέλος του ήταν αδικοχαμένος. Τι τέλος είχε τελικά αυτή η ιστορία που αντιμετωπίσαμε εδώ και είδαμε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι η βιολογική και καλλιτεχνική του πορεία διακόπηκε, θα έλεγε κανείς, βία. Πεθαίνει το 1965, μεν σε ηλικία 70 ετών, ωστόσο με πάρα πολύ άτυχο τρόπο, ουσιαστικά κατόπιν ενός ατυχήματος το οποίο είχε αυτοκινητιστικό, μιλάω πάντα, έξω από το σκληπείο της Βούλας, το οποίο του έφερε επιπλοκές, επομένως μετά από κάποιο διάστημα κατέληξε. Μπόρεσε όμως και μας άρεσε αυτό το σπουδαίο έργο, το που θαυμάσαμε, και φαίνεται ότι και μέσα από τους καλλιτέχνες που έχουν επηρεαστεί από τον ίδιο, μέχρι και σήμερα βλέπουμε αυτό το έργο και αυτή την επιρροή που είχε σε αυτούς τους καλλιτέχνες. Και σε εμάς βέβαια. Και το πιο σημαντικό είναι αυτή η αιμονή και η προσήλωση στη λαϊκή παράδοση. Ναι, να το πούμε αυτό. Το λαϊκό στοιχείο, το καθαρά ελληνικό στοιχείο το οποίο προσπάθησε να φέρει στο προσκήνιο. Και νομίζω ότι τα κατάφερε. Με απόλυτο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Να είστε καλά. Κλείνοντας, θέλω να πω πραγματικά, επειδή και εγώ γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος των μουσείων. Πόσο σημαντικό είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι τέχνη είναι για όλους, να μην τη φοβάται. Είναι ανεξαρτήτου ηλικίας, καταγωγής, μόρφωσης, έτσι δεν είναι? Είναι ένας... Η τέχνη... Αυτό θέλω να περάσουμε κυρίως στον κόσμο. Η τέχνη είναι πνευματικό αγαθό και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και στο πνεύμα δικαίωμα έχουν οι πάντες. Ακριβώς. Πάντες.